Από ανησυχία, φόβο μέχρι και εγρήγορση προκάλεσε το ηχητικό μήνυμα που απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία σε κινητά τηλέφωνα χθε το βράδυ. Μήνυμα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινή και προστασία με φόντο τον κοροναϊό, ο οποίο πλέον χαρακτηρίστηκε και ω πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά. Τη τηλεεργασία, και αυτό θα εφαρμόζεται πιο συχνά. Και είναι ένα είδο crash test, ενό test μέσα σε πίεση να δούμε πώ θα προσαρμοστούμε. Δεν ήταν το ζητούμενο και πιστεύω ότι δεν είναι το ζητούμενο, αλλά είναι ένα εργαλείο που αναγκαστικά πρέπει οι χώρε, οι οικονομίε, οι κοινωνίε να, να χρησιμοποιήσουν. Οι πολίτε και ιδιαίτερα οι ευπαθεί ομάδε καλούνται να μένουν στα σπίτια του, ακόμη και με το παραμικρό σύμπτωμα, ενώ εφόσον κάποιο εκδηλώσει ένα από τα ύποπτα συμπτώματα, ξεκαθαρίζεται ότι πρώτα ενημερώνει το γιατρό και μετά, εφόσον χρειάζεται, του δίδεται οδηγία να πάει στο νοσοκομείο. Αυξάνεται, για παράδειγμα, και ο ρυθμό των εργαστηρίων που κάνουν ελέγχου. Θα πρέπει να αυξηθεί και να ε, διευρυνθούν τα κριτήρια για τα, στα οποία περιλαμβάνονται αυτοί που, στους οποίους γίνονται εξετάσεις. Να εξετάζεται δηλαδή ένα μεγαλύτερος, ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων για να προλάβουμε και τα κρούσματα στην κοινότητα. Τα λεγόμενα mm -hmm. ορφανά κρούσματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν, πρέπει να γίνουν. Τα ορφανά εσάς Θεω... ανησυχούν. Αυτά είναι που ανησυχούν διότι δεν ξέρουμε πώς ήρθαν. Και αν αυξηθούν τα ορφανά κρούσματα, τότε θα αυξηθεί και η διάδοση μέσα στην κοινότητα. Τα συμπτώματα ποικίλουν από ήπια έως και πολύ σοβαρά όπως καταρροή, πονόλεμος, πυρετός, βήχας ή πιο σοβαρά όπως πνευμονία, δυσκολία στην αναπνοή. Η ασυμπτωματική φάση τη νόσου διαρκεί περίπου 5 ημέρε, ενώ σχεδόν όλοι οι ασθενεί έχουν εμφανίσει τα συμπτώματά του μέσα σε 12 ημέρε από την έκθεση στον ιό και την έναρξη τη λίμωξη, πράγμα που δικαιολογεί την έω τώρα εφαρμοζόμενη απομόνωση για 14 ημέρε. Ο κοροναϊό μεταδίδεται κυρίω μέσω τη επαφή με ασθενή, μέσω σταγωνιδίων τα οποία παράγονται όταν ο ασθενή βύχει ή φτερνίζεται, ή μέσω σταγωνιδίων από τη σύελο ή την ειρηνική κοιλότητα. Για την αποφυγή μετάδοση, είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομική υγιεινή. Έχει νόημα να το παρακολουθούμε, γιατί mm -hmm. διότι στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στη φάση που η αύξηση είναι γραμμική. Mm -hmm. Δεν είναι εκθετική. Δεν έχουμε πάει σε γεωμετρική πρόοδο. Η Ιταλία είναι αυτή τη στιγμή σε γεωμετρική πρόοδο. Από τα σημεία κλειδιά για την προσωπική προστασία είναι το τακτικό πλήσιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλειμμα ή νερό και σαπούνι που σκοτώνει τον αιών, εάν βρίσκεται στα χέρια μα. Διατηρούμε αποστάσει τουλάχιστον ενό μέτρου από άλλου ανθρώπου, ιδιαίτερα από ανθρώπου που βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μα. Εάν έχουμε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητάμε άμεσα ιατρική βοήθεια και δεν προστρέχουμε σε νοσοκομείο. Για όσου έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα, τα μέτρα αυτά λαμβάνουν χαρακτήρα πιο αναγκαίο και αυστηρό, κάτι που επιβάλλει ταχαίω εξελισσόμενη επιδημία. Ω επαφή κρούσματο τη λίμωξη, ορίζεται το άτομο που δεν εμφανίζει συμπτώματα και είχε ή ενδέχεται να είχε ιστορικό επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σε ό,τι αφορά του πολίτε που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού, καλούνται να παρακολουθήσουν την υγεία του με θερμομέτρηση δύο φορέ την ημέρα από την ημέρα τη τελευταία επαφή με το κρούσμα και για 14 ημέρε, ενώ ταυτόχρονα να προσέχουν κατά την τήρηση των μέτρων υγιεινή. Τον καλό αερισμό του χώρου στον οποίο διαμένουν, διαμονή σε χώρο που να μην έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, ιδιαίτερα εάν αυτά ανήκουν σε ομάδε υψηλού κινδύνου, περιορισμό των μετακινήσεων του ατόμου στο σπίτι όσο είναι δυνατό. Καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων στο δωμάτιο με τα οποία είχε έρθει σε επαφή, με κοινό απορριπαντικό η σαπούνη, ξέπλυμα και στη συνέχεια απολύμανση με διάλειμμα οικιακή χλωρίνη. Σε ό,τι αφορά γενικά τα μέτρα προστασία, σημαντική είναι η αποφυγή γενικώ των συναθρήσεων σε κλειστού χώρου, κάτι που έδειξε ότι αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση τη κατάσταση μετά και από την απόφαση για αναστολή λειτουργία των σχολείων.